Αλλά όμως δεν εξαρτάται από το τι λέμε εμείς. Ο λαός δεν πρέπει να τη σεβαστεί. Τώρα έχετε κάνει να δείτε τα τέρα. Καλείτε τον κόσμο να μην πληρώσει. Βεβαίως. Καλείτε τον κόσμο σε συγκεκριμένες. Και όχι μόνο. Καλούμε να μην υποστούν συνέπειες αυτοί που δεν έχουν πραγματικά να πληρώσουν. Και από ό,τι πληροφορούμε, έχει και εκδηλώσεις σε πανελλαδικό επίπεδο και το πάμε για να μεθοδεύσει και το τι αντιδράσεις θα έχει στη συνέχεια, έτσι δεν είναι? Αν όμως εγώ ακούσω εσάς και δεν πληρώσω και μου κόψω το ρεύμα, τι θα κάνετε εσείς, πώς θα με προστατεύσετε? Λοιπόν, έχετε δίκιο που το βάζετε έτσι. Γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται να είναι μαζικό αυτό το κίνημα. Τι θα κόψουν στη μισή Ελλάδα το φως? Να είναι μαζικό αυτό το κίνημα. Βεβαίως, σε ατομική βάση δεν λύνεται. Αλλά ξέρετε πόσοι σε ατομική βάση κατέφυγαν στα συνδικάτα και έγινε επανασύνδεση. Και εδώ χρειάζεται να παίξουν το ρόλο τους και οι εργαζόμενοι της ΔΕΗ και όλοι. Αυτό θα κάνετε τώρα, να πάνε στο συνδικάτο να διεκδικήσει το συνδικάτο. Καταρχήν να κοπεί το ρεύμα και να διεκδικήσει το συνδικάτο να τα ξαναπάρει. Βεβαίως, έχει γίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Κόψαν το ρεύμα σε οικογένειες που πεινάνε. Σε φτωχούς, σε ανάπηρους. Σε φτωχούς κτλ. Βεβαίως. Άμα εσείς παίζετε στο καζίνο τα λεφτά. Άρα εννοείται ότι εγώ αν είμαι στο συνδικάτο του τύπου. Να πάω να καταθέσω στο συνδικάτο του τύπου το χαρτί. Βεβαίως, που στο συνδικάτο. Που εκεί κοιτάξτε να δείτε. Και μετά να εμπιστευτώ στο συνδικάτο του τύπου ότι θα μου επανασυνδέσει το ρεύμα. Εκεί εσύ είσαι εργατοϊπάλληλος. Και αν θέλεις και υπάρχει και η διαφάνεια. Άμα εσύ έχεις πάει και έχεις φάει τα λεφτά σου στο καζίνο ή στον υπόδρομο, με συγχωρείτε, δεν θα τρέξω. Και δεν πάει απλώς, δεν θα τρέξω να επανασυνδεθεί. Ακριβώς. Όταν είσαι στο συνδικάτο, όταν είσαι και μάλιστα είναι σωματείο το οποίο παλεύει, δεν είναι αυτά με την αριστοκρατία, την εργατική και την συνδικαλιστική, εκεί ο καθένας μπορεί να αποδείξει ότι δεν μπορεί να πληρώσει και να διεκδικηθεί, να μην έχει ποινές. Είστε υπέρ εναντίον της επιβολής του χαρατσικού αυτού του λεγόμενου στην εκκλησία? Να πληρώσει και η εκκλησία. Εμείς είμαστε κατά του τέλους εκείνης της περιουσίας. Όχι, τώρα λέτε στην εκκλησία να πληρώσει τόσο. Η εκκλησία, με συγχωρείτε να λεπτό, εμείς έχουμε ζητήσει, υπάρχει η περιουσία της εκκλησίας που πρέπει να κοινωνικοποιηθεί. Ό,τι έχει να κάνει με δασικές εκτάσεις κτλ. Δεν λέω αν κάποιος άφησε το σπίτι του στην εκκλησία ή για την πολυκατοικία του να το κάνει κοινωνική ιδιοκτησία. Ναι. Πέθανε ο άλλος και το άφησε στην εκκλησία δικαίωμά του. Όμως η εκκλησία κατέχει, η εκκλησία, τα μοναστήρια, είδε τι έγινε στο βατοπέδιο, κατέχει εκτάσεις με βάση χρυσόβουλα και δεν ξέρω τι, κατέχει εκτάσεις δασικές και άλλες οι οποίες πρέπει να δοθούν στο λαό. Ναι. Για χρήση του λαού. Αυτό το λέμε. Λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά μηνύματα υπέρ σας για αυτά, με αυτά που λέτε, αλλά έχω και 2-3 αρνητικά τα οποία θα σας τα διαβάσω, γιατί αυτά έχουν σημασία το να σας εμπλοκάνει. Πρώτον, πέστε στη, αυτό είναι σχόλιο. Πέστε στην κυρία Παπαρίγα αυτά που λέει τώρα, αν τα έλεγε, θα τα έλεγε αν ήταν στη Σοβιετική Ένωση, θα τη κόβαν τη γλώσσα. Μία. Απάντηση. Όταν στη Σοβιετική Ένωση εισήχθησαν νόμοι του καπιταλισμού. Αυτό ήταν το θέμα. Έγινε αντεπανάσταση, ανέμαχτη μάλιστα, από τα πάνω και ανατράπηκε το σύστημα. Άρα, όταν ένα σύστημα παρεκκλίνει, ο λαός πρέπει να αντιστέκεται ακόμη και να του κόψουν τη γλώσσα. Δυστυχώς στη Σοβιετική Ένωση ο λαός δεν κατάφερε, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης από τα πάνω. Αλώθηκε. Ακριβώς. Mm-hmm. Και ο λαός, αν ο λαός κατάφερε να αντισταθεί, δεν θα ήταν αυτή η κατάσταση. Επομένως, όταν έχεις να κάνεις με ένα σύστημα που ταξικά υπηρετεί συμφέροντα λίγων, τότε πρέπει να αντιστέκεσαι και να σου κόψουν τη γλώσσα είναι το λιγότερο, δεν πειράζει. Δεύτερον, τον ο οποίος πήρε το τριπλό τώρα, το τριπλό χαράτσι, ναι. Αλληλεγγύη στο λεγόμενο και για τα αυτοκίνητα κτλ. Να πάνε το πληρώσει ή να μην πάνε το πληρώσει. Θα του βεβαιώσουν στην εφορία. Δεν είναι ο μόνος που έχει το πρόβλημα. Ο, δεν είναι. Δεν είναι μόνος και δεν είναι ο μόνος. Αν μείνει μόνος, βέβαια θα αναγκαστείς να πάρει να το πληρώσεις. Ή θα πάρει να δανειστείς ή δεν ξέρω τι θα κάνεις, ναι. Ή δεν θα το πληρώσεις και θα περιμένεις. Θα σου δίνει την εφορία, βέβαια. Επομένως, μείνει μόνος, δηλαδή, αφού δεν είσαι μόνος, έλα να γίνουμε πολλοί. Μέσα από τα συνδικάτα, εντάξει, μέσα από τα λαϊκές επιτροπές. Να πάμε στην εφορία να το πληρώσουμε. Στο συνδικάτο θα έρθουν και στη διαδήλωση θα έρθουν. Μα γι' αυτό. Το χαρτί, λέω. Άμεσα, επήγει το ζήτημα. Μάλιστα. Παραδείγματο χάρη. Να γραφτώ στο κουκουέ για να μην πληρώσει το. Δεν είπα να αρθεί στο κουκουέ. Καταρχήν. Ούτε στο πάμε. Δεν είναι κακό να αρθεί στο κουκουέ. Καλό θα του κάνει. Γιατί το κουκουέ. Αν με δέχεται. Δεν μπορεί και να μην με δέχεται το κουκουέ. Τώρα τι, όποιο δεν θα πληρώσει το χαράτσι θα πάμε εμεί. Και θέλει να αγωνιστεί να του ζητήσουμε. Πώς να μην μείνει μόνος, αυτό λέω. Στο σωματείο, στη γειτονιά του, να αυτενεργήσει μαζί με άλλους ανθρώπους, να μαζευτούμε να γίνουμε εκατομμύρια.
Αντί αύριο την Τετάρτη, που λογικά θα περάσει αυτό στη Βουλή, περνάει αυτό, ως τροπολογία περνάει αυτό στη Βουλή. Αν είναι 2-3 εκατομμύρια άνθρωποι μέσα στον δρόμο, εγώ σας λέω ωραία, ειρηνικά, όχι αυτές τις κλαμάρες. Πώς να σας πω, φωνάζοντας. Και άλλα... Και γεμίζει, 8 εκατομμύρια άνθρωποι είναι σε όλη την Ελλάδα στους δρόμους. Θα το ψηφίσει η Βουλή? Δεν θα το ψηφίσει. Λοιπόν, κύριε Παπαρίγα, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε για την να τρομοκρατήσουμε την Τρόικα. Δεν μπορεί να πηγαίνει η κυβέρνηση και να λέει ότι εγώ θα βάλω το λαό στο χέρι. Αυτή η κυβέρνηση ή αύριο η Σαμαράς, δεν ξέρω τι μεθαύριο. Καλημέρα σας. Οι άλλοι. Καλημέρα σας.